Κυρίες μου και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το ατομικό δελτίο ειδήσεων με την Νικολέτα Δάφνου. Ραγδαίες εξελίξεις στην πάταξη της ανομίας. Ναι, έτσι λέμε πλέον το κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα στο άρθρο 11 δικαίωμα στο συνέρχεστε. Παίζει πρόβλημα. Από το δυναμικό μας ηγέτη Μητσοτάκη Τσάν, ο οποίος με πυγμή και καθόλου χουντικό σθένος απαγόρευσε τις συναθρήσεις άνω των 100 ατόμων, εντελώς τυχαία, ενώ το πρωί είχαμε φοιτητικό συλλαλητήριο εναντίον του πολυνομοσχεδίου Κεραμίδα για την παιδεία της ομώνυμης Κεραμιδούλας Υπουργούλας. Ανήσυχα για την απαγόρευση δηλώνουν τα 101 σκυλάκια της Δαλματίας, οι 300 του Λεωνίδα και τα 280 παιδιά που έχω ταυτόχρονα στην αυλή του δημόσιου σχολείου όπου και διδάσκω. Αλήθεια, μέσα στη Βουλή που είναι και δημόσιος χώρος, πώς είστε? Μήπως να αυτοσυλληφθείτε να τελειώνουμε μια και καλή! Στα κοινωνικά νέα της ημέρας, η πρόεδρος του Λαρισαϊκού Συλλόγου Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις! Λένα Αξιόγλου δήλωσε για την καταγγελία βιασμού της Σοφίας Μπεκατόρου. Οι κυρίες, αν δεν έχουν βαρέσκεια, δηλαδή ευχαρίστηση, δεν μπαίνουν στα δωμάτια μοναχικών ανδρών. Και οι κυρίες Λένα μου, αν δεν είναι καρακοτάρες, δεν ντύνονται από το λαιμό και πάνω Βέφα Αλεξιάδου σε επίδειξη ντόλμαδο παρασκευαστή και από το λαιμό και κάτω Τσα-Τσα σε επαρχιακό εικονοχή στο 8 χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας. Τι, σε ενόχλησε? Όπως κρίνεις, θα σε κρίνουμε. Και για να αλλάξουμε λίγο διάθεση, περνάμε στο quiz της ημέρας με την παρουσίαστριά μας, Παυλίνα Νικολίνα. Φίλες και φίλοι, καριοφίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η Παυλίνα με τις παύλες της. Στο σημερινό μας quiz, μαντεύστε τα γράμματα που λείπουν και κερδίστε τον προαναφερθέντα ντολμαδοπαρασκευαστή. Στείλτε το μήνυμά σας στο 13033 με κωδικό 69. Συγγνώμη. Κλείνοντας με τα καλλιτεχνικά νέα της ημέρας, ο ηθοποιός Γιώργος Κιμούλης βγήκε και δήλωσε ότι η κατηγορία σωματικής βίας που του προσάπτει η ηθοποιός Ζέτα Δούκα έγινε γιατί είναι της μόδας οι κατηγορίες τύπου Μπεκατόρου. Μη με σκάζει, Γιώργη μου! Είναι της μόδας τα δικαιώματα των γυναικών! Εφτάξαμε τόσο να χαμηλά! Τέτοιο κακό να μη μας εξανάβρει, Παναγία μου! Πού φτάσαμε? Να θεωρούνται άνθρωποι και οι γυναίκες. Sorry, not sorry.